είναι η Ασπασία. Τώρα τον Αύγουστο θα κλείσει 5 χρονών. Είναι πουλαρίτσα. Την έφερα εδώ πέρα για το καλό της και να μην συμβεί τίποτα, χτύπω ξύλο. Την έχω πάρει από την Κρήτη. Είναι πολύ όμορφα ζώα. Της άρεσε τα χάδια πολύ. Το καλοκαίρι την πάω πολλές βόλτες. Τρώει χορταράκια. Είναι, μ' αρέσει να ασχολούμαι με ζώα. Είναι η Ασπασία μου. Κάθισε τον λίγο και από εδώ, πιο κοντά. Αυτή η γαϊντουρίτσα θέλει τίποτα να την πάρω να φύγω, γιατί έχω χαθεί στο κρύο. Είμαι και 90 χρονών. Άμα δεν θέλει τίποτα να την πάρω να φύγω. Αραπίτσα! Αραπίτσα! Δεν έχουμε γαλιόνα. Δεν έχετε γαλιόνα. Ναι, φιλικό. Είναι κάτω από τα 20. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, μόνο όταν είχε, στα είχα κόψει πέρσι, τα είχα κόψει απειδή δεν ήρθατε. Πώς θα την πούμε, για πες μου. Από τον καιρό που ήρθα εδώ είχα δύο μουλάρια, μετά 5-6 χρόνια γεράσανε. Έχω πολλά χρόνια. Ετούτην έχω τώρα 6 χρόνια, 7. Από τα 40-50 χρόνια έχω γαϊδούρια, μουλάρια γαϊδούρια, συνέχεια. Εντάξει, τι κάνεις. Καλά είσαι. Ναι. Άντε, ωραία. Αράπιο, σε φτιάξες. Μουλάκι μικρό θα σε κάνει. Αράπιο, λέω. Το αγοράσει, εγώ το αγοράσα με 5-6 χρόνια, το 7. Είναι καλό μουλάρι όμως. Μανώλης, ε. Καβάλα, φορτία, τέτοια. Να τον βγάλω μια φωτογραφία λίγο. Να τον βγάλω, γιατί όχι. Κάνουμε την αγκάλι, σπανιά ζωή. Έρχομαι από την Κεντρική Ελλάδα, από Τρίκαλα. Είμαι με την ομάδα της Animal Action. Ερχόμαστε με έναν πεταλωτή και με έναν τεχνικό δοντιό για να παράγουμε βοήθεια, να παράσχουμε βοήθεια στα ζώα, στα υποειδή της άνδρου. Υποειδή είτε είναι άλογα, αλλά κυρίως σε μουλάρια και σε γαϊδουράκια εργασίας, ζώα δηλαδή που έχουν μειωμένη πρόσβαση σε κτηνιατρικές πεταλωτικές φροντίδες ή φροντίδα των δοντιών. Και ο στόχος της οργάνωσής μας είναι να προσφέρει βοήθεια σε αυτά τα ζώα που εργάζονται σκληρά για να ανακουφίσει αφενός τα ζώα από τους πόνους τους και να καλυτερέψει τη ζωή τους. Αυτός είναι ο αποκλειστικός στόχος της οργάνωσης. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα, σε συνθήκες παντός καιρού, με ήλιο, με βροχή, αέρα όπως σήμερα. Πηγαίνουμε σε πάρα πολλά νησιά, σχεδόν στο περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Και νομίζω ότι πρέπει να τα πάμε σχετικά καλά, γιατί βλέπουμε τον κόσμο ότι μας περιμένει κάθε φορά να πάμε. Υπάρχουν νησιά, ευτυχώς η Άνδρος έχει κτηνίατρο τοπικό, η οποία παρέχει βοήθεια. Είναι νησιά τα οποία δεν υπάρχει κτηνίατρος και εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά ακόμη πιο δύσκολα και εκεί έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα να διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα και να ανακουφίσουμε και τους ανθρώπους που ξέρουμε ότι τα ζώα αυτά αποτελούν κομμάτι και της ζωής τους, αλλά και της εργασίας τους και του βιοπορισμού τους. 17-18 χρονών εκεί θα είναι. Από το Κουτσούπα την έχω πάρει. Ναι, ήταν 10 χρονών. Την έχω τώρα 6-7 χρόνια, αλλά την είχε μπαστρωμένη και έχει τη σημάδια στο πόδι. Βλέπεις μπαστούρα. Ήταν και εγκαστρωμένη όταν την πήρα. Ήταν εγκαστρωμένη και το ήξερα. Και τη φόρτωσε αυτός ο βλάχας, ο Γαρούκας, δύο κούτσουρα μεγάλα. Την άλλη μέρα το πρωί το όριξε. Ήθελε ώρες. Έζησε 2-3 ώρες το γαϊδουράκι. Ναι. Έτοιμη είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Υγεία σας. Ευχαριστώ. Ψόφισα στο κρύο. Γεια σας. Ευχαριστώ. After 2 years of the COVID restrictions, the Animal Welfare Society wasn't able to send vets, of course, or farriers to Andros. So for 2 years, the animals were not treated. However, this year we were lucky enough to get a full team of a farrier, a vet, and a dentist who were able to come to Andros for 2.5 days. Yesterday we did Hora and the eastern coast of Andros. Today we're doing central Andros and the west coast. And tomorrow is at half a day and we are doing the north of Andros. Some of the animals have been very much in need of help
with their teeth and their feet. We very much thank Animal Action for their help this year and hope to see them again, providing circumstances permit. And all the people of Andros who have helped us, the restaurants, Stamatis in Bad Sea and La Savlakia in Gavrio, who've offered meals. Christo, the owner of Blue Dolphin in Bad Sea, the petrol station in Corthy, who have offered fuel, and to the municipality for organising the meals and the fuel. And all I can say is thank you, and we hope to see them here again, and we hope the animals have benefited very much from their attendance. Γιατί προβουτούσε, προβουτούσε και έπεφτε κάτω. Λοιπόν, σας χαιρετάω, γεια σας. Γεια χαρά, γεια, γεια. Αυτή είναι η μουσχούλα, δεν είναι δική μου, είναι ένας φίλος μου. Είναι 31 χρονών, η χρήση δουλειάς είναι ελάχιστη σαν ζώα. Βλέπεις εδώ πως ξεφτίζει, πως ξεκολλάει τον ήχη. Εδώ ανοίγει τώρα, μπαίνουν από κάτω πετραδάκια και όσο μπαίνουν χώματα, τόσο το ανοίγουν, τόσο μπαίνουν πιο πολλές βρωμιές, τόσο μην κοιτάς τη σχόρη πιο βαθιά. Οι γιατροί την είδανε, είδαν τα δοντάκια της, επειδή είναι μικρή όμως είναι μια χαρά, τα πέραματά της είναι καθαρά. Μου είπανε να την προσέχω, να την αγαπάω, να την ταΐζω όσο πρέπει. Αυτά. Και της αρέσουν πολύ τα παιχνίδια. Τώρα τελειώνουμε σιγά σιγά τα γαϊδουράκια. Είχαμε και ένα καυγαδάκι. Θα έχουμε στην οικογένεια ένα νέο μέλος. Σύντομα. We are volunteering with Walkaway and we are like helping Sandy to rescue animals and to rescue dogs, cats and donkeys and today it was a donkey's day. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 σκυλιά. Επίσης έχουμε περίπου 20 γάτες. Έχουμε και 7 ραϊδούρια, ένα άλογο και ένα μουλάρι. Δεν έχουμε βοήθεια χρηματικά από το Δήμο ή από κάπου αλλού, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι που έχουν αλλάξει οι νόμοι και ίσως θα έχουμε κάποια βοήθεια στο μέλλον για όλα τα δέσποτα ζώα στο νησί. Πρέπει τα ζώα, όλα τα ζώα τώρα να έχουν microchip, να έχουν τα εμβόλια τους και να τα κρατάνε τα ζώα σε καλή κατάσταση, αλλιώς υπάρχουν προστήματα τώρα. Αυτό που έχει γίνει σήμερα είναι ένα τεράστιο βοήθεια για μας, γιατί δεν έχουμε ιατρούς για τα μουλάρια και τα ραϊδούρια στο νησί. Ήταν πολύ ωραία που ήταν σήμερα και θέλω να τους πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα έχουμε ακόμα ένα εδώ πέρα, έτσι, του κυρίου.